Καλώς ήλθατε στα μαθήματα Αρνός. Βρισκόμαστε στην ενότητα 4, ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας, αρχαία της πρώτης γυμνασίου. Μαζί θα δούμε λίγο την άσκηση 2, που βρίσκεται στη σελίδα 32. Και συγκεκριμένα τι μας ζητάει? Να γράψετε την πρωτότυπη λέξη των ουσιαστικών της προηγούμενης ενότητας. Ουσιαστικά, στην προηγούμενη ενότητα έχουμε δει κάποια ουσιαστικά. Εδώ πέρα πρέπει να βρούμε την πρωτότυπη λέξη, δηλαδή την λέξη από την οποία προήλθαν οι λέξεις που έχουμε δει προηγουμένως, οι παράγωγες δηλαδή. Επομένως, από τη λέξη παιδάριον, αν αφαιρέσουμε την κατάληξη άριον, που μας δείχνει ότι είναι υποκοριστικό, δηλαδή το μικρό παιδάκι, καταλαβαίνουμε ότι η πρωτότυπη λέξη μας, η αρχική δηλαδή, ήταν η λέξη πες, το παιδί. Στη συνέχεια, λογίον, ίον, η κατάληξη αυτή μου δείχνει κάποιον τόπο. Η αρχική μου λέξη, όμως, είναι ο λόγος. Από τον λόγο προήλθε η λέξη λογίον, που είναι το μέρος που βγάζει κάποιος λόγο. Θηρής, κατάληξη, εις. Αυτή η λεξούλα έχει προέλθει από την λέξη θύρα, η πόρτα δηλαδή. Θύρα η πρωτότυπη, θηρής η παράγωγη, η μικρή πορτούλα. Επόμενη λέξη πυργίδιον, ίδιον η κατάληξη. Αν την αφαιρέσω, σχηματίζω τη λέξη πύργος. Ο πύργος. Από τη λέξη πύργος προήλθε η λέξη πυργίδιον, που είναι ο μικρός ο πύργος. Παρθενών. Η κατάληξη είναι «ον». Είναι ο τόπος που υπάρχουν, που μένουν πολλές παρθένοι. Επομένως, εδώ πέρα είχαμε τη λέξη «παρθένος» και σχηματίστηκε η λέξη «παρθενών». Από τη λέξη «μαγειρίων» ίον η κατάληξη, την είδα και παραπάνω, στο λογίον, μαγειρίον. Εδώ πέρα λοιπόν είναι ο μάγειρος που μαγειρεύει στο μαγειρίον, ο μάγειρας δηλαδή. Ο μάγειρος τα λέγαμε στα αρχαία ελληνικά. Επομένως, από τη λέξη μάγειρος προήλθε η λέξη μαγειρίον. Παιδίσκι. Εδώ πέρα είναι το θηλυκό κοριτσάκι, το θηλυκό παιδί. Άρα είναι η πες. Το μικρό θηλυκό κοριτσάκι, από την κατάληξη ίσκι. Και συνεχίζουμε στη λέξη ξυφίδιον, κατάληξη, όπως την είδαμε και στο πυργίδιον, ίδιον. Και είχαμε τη λέξη ξύφος, η αρχική, η πρωτότυπη, και προσθέτοντας την κατάληξη ίδιον, δημιουργήσαμε το ξυφίδιον, δηλαδή το μικρό ξύφος. Μόλις ολοκληρώσαμε την άσκηση 2, ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια.